Φτιάχνουμε κλειστά κέντρα για τους παραβατικούς. Ναι. Ωραία. Πού είναι αυτά, ελάτε, πού είναι αυτά. Έχουμε πάρει 3,5. Ακούστε να σας πω τώρα. Ρωτάτε εμένα. Προφανώς ρωτάτε. Εμείς το μόνο που βλέπουμε να μεταφέρονται. Συγγνώμη τώρα. Είναι εικόνες από σκηνές. Πριν όταν χιόνιζε, οι άνθρωποι κατέβηκαν στην παραλία και ακούστε, εγώ τα έχω δει. Λοιπόν, εσείς δεν ξέρετε. Εσείς δεν ξέρετε ότι οι ξενοδόχοι στα νησιά απαγόρευσαν την είσοδο των προσφύγων και μεταναστών. Γιατί δεν βγήκατε να το πείτε στην εκπομπή σας. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Ναι, παρακαλώ. Δεν είναι περιουσία του ξενοδόχου το ξενοδοχείο. Δεν είναι σπίτι του το ξενοδοχείο. Είναι επιχείρησή του. Δεν είναι σπίτι του. Και αποφασίζει ο ίδιος πώς θα την δουλέψει. Να σας πω κάτι. Αυτό στην ενδοχώρα. Αυτό γίνεται σε καθεστώτα. Στην ενδοχώρα. Όχι, να με συγχωρείτε. Μα πώς, θα κάνετε επίταξη ξενοδοχείου. Σε καθεστώτα επίσης γίνεται η αυθαιρεσία του ότι το ξενοδοχείο είναι σπίτι μου. Στην ενδοχώρα που δοθήκανε ξενοδοχεία. Φτιάξαμε τις δομές, συνεχίζουμε να τις φτιάχνουμε. Γιατί αποφάσισαν οι ξενοδόχοι να τα δώσουν. Μα μπορούν στη διακριτική ευκαιρία του ξενοδόχου δεν είναι. Είναι στη διακριτική. Γιατί είναι μια δημόσια. Είναι δημόσιο κτίριο. Όχι, όχι, έχει άδεια δημόσια λειτουργία. Ναι. Δεν είναι ιδιωτικό σου σπίτι. Άρα θα τα δεν είναι. Αυτό έχετε όμως να απαντήσετε. Μαζί συγγνώμη, κύριε Κούντρο. Συγγνώμη, με λεφτά θα πηγαίναν οι άνθρωποι. Μα δεν θέλει ο άνθρωπο. Να σα πω κάτι. Μα δεν μπορεί να δουλέψει έτσι. Ακούστε με να δείτε δηλαδή, εσείς, το επόμενο είναι να πείτε ότι θα πρέπει να πάρετε και στο σπίτι σας. Επειδή εγώ μιλάω σε εσάς και εσείς μιλάτε σε μένα, αλλά και οι δυο μας μιλάμε στους τηλεθεατές. Επομένως, η κριτική σας για το ότι οι ξενοδόχοι στα νησιά πήρανε απόφαση να μην δέχονται πρόσφυγες και μετανάστες, προκειμένου, γιατί αν αυτό γινόταν από τον Αύγουστο, τώρα θα είχαμε φτιάξει τις καινούργιες δομές. Προκειμένου να μπορέσουμε να χτίσουμε μέσα, γιατί δεν μπορούμε με 2.000 ανθρώπους να χτίζουμε, κατά την άποψή σας είναι δικαίωμά τους. Δεν είναι μια βαρύτατη προσβολή στον πολιτισμό μας. Και η δική σας κριτική, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έγιναν οι δομές, δεν χτίζονται δηλαδή οι δομές, γιατί οι ξενοδόχοι αρνούνται να φιλοξενήσουν πρόσφυγες λοιπόν, και παραμένουν στους καταβλισμούς. Η δική μας κριτική ίσως λοιπόν, θα βοηθούσαν ακούστε με. Η δική μας κριτική λοιπόν λέει ότι για να μπορέσουμε να χτίσουμε τις καινούργιες δομές, κάπου πρέπει να μπουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και θα θέλατε οι λύσεις που είχαν βρεθεί ήταν χώροι από τους Δήμους με τους οποίους είχαμε συμφωνήσει και ήταν και μεταφορά σε ξενοδοχεία. Και δεν το δέχονται και οι Δήμοι. Ξαφνικά αυτό αλλάζει. Δηλαδή το πρόβλημα στα νησιά έγκυται στο γεγονός ότι οι ξενοδόχοι δεν δέχονται τους πρόσφυγες. Να σας πω κύριε Κούτρα και οι Δήμοι, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Μόρια έχει μέσα 2.500 ανθρώπους. Πρέπει να κάνουμε έργα. Πού θα τους βάλουμε, εάν οι ξενοδόχοι δεν δώσουν τα δωμάτια που πληρώνονται, που μπαίνουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Εάν ο Δήμος δεν δώσει ένα χώρο, πού θα τους βάλουμε. Μα άμα δεν θέλουν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία. Μα κάνετε εάν κριτική θέλει σε εμένα, είναι ελευθερία ή ασυδοσία αυτό. Ποιο είναι ασυδοσία. Να μην θέλει ο άλλος να δεσμεύσει το ξενοδοχείο κύριε του. Κούτρα, που ταΐζει την οικογένειά του. Να σας πω κάτι. Εκτός αν το πάτε αλλιώς και μου πείτε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι φασίστας. Όχι, ναι. Κανένα αν δεν λέω εγώ φασίστα. Είναι μακριά από μένα. Ρατσιστής και ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι πολύ μακριά. Ποτέ δεν με έχετε ακούσει να λέω τέτοια πράγματα εγώ. Εγώ λέω όμως πολύ απλά, μου κάνει εντύπωση. Έχω δύο δημοσιογράφους του κοινωνικού ρεπορτάζ και μου λένε γιατί δεν έχτισε τη Μόρια και λέω γιατί είχα συμφωνήσει να τους πάω εκεί ώστε να χτίσω και ξαφνικά μου τα κόψανε. Κάνανε πίσω ξενοδόχοι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Οι ξενοδόχοι δεχόντουσαν μετανάστες. Αν είχατε συμφωνήσει με τους ξενοδόχους. Η συμφωνία γίνεται επιτόπου κάθε φορά. Οι ξενοδόχοι φιλοξενούσαν μετανάστες και πρόσφυγες. Να σας πω κάτι. Και τι άλλαξε και σταμάτησαν. Δεν ξέρω να σας πω. Γιατί δεν ρωτάτε τους ξενοδόχους, αλλά εμένα επιτρέψτε μου να σας πω ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δύο συντάκτες σαν εσάς, εντάξει, βρίσκονται μπροστά σε μια προσβολή του πολιτισμού μας και τα βάζουν με την κυβέρνηση. Δεν τα βάζουν με την κυβέρνηση. Για το όνομα του Θεού, δηλαδή. Αυτό που λένε οι ξενοδόχοι δεν είναι προσβολή αυτές οι εικόνες.